Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που μόλις έφερε ο ταχυδρόμος Έρχεται από εκεί, το βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε από το πως την και τα σχετικά Και πάμε να δούμε τι έχει, μια και δεν μπορώ να περιμένω ούτε εγώ για να δω τι υπάρχει μέσα Είχα αγοράσει πρόσφατα μερικά όμορφα πραγματάκια και περίμενα. Συνολικά είναι τρία πακέτα. Έφτασε σήμερα αυτό και τι επόμενε μέρε αναμένω να έρθουν και τα επόμενα να δούμε τι έχει γιατί πραγματικά δεν είμαι σίγουρος ποια από όλα θα είναι εδώ μέσα από τα πράγματα που αγόρασα Ας τα ανοίξουμε ένα 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 να τα βλέπετε εσείς να τα βλέπω και εγώ Το πακέτο στην άκρη και θα τα βγάζω Πρώτο αντικείμενο Είναι ένα καλώδιο M2 λέει USB Charger και όχι μόνο και μεταφορά δεδομένων. Μα Κώστα τι το ιδιαίτερο έχει ένα καλώδιο USB. Θα δείτε και είναι κάτι το οποίο το περίμενα να έρθει καιρό και σκέφτομαι να πάρω κι άλλα αν δω ότι είμαι ικανοποιημένο. Το πακέτο είναι αυτό εδώ όπως είδατε και πριν. Α πάει στην άκρη. Μέσα έχει κάποιε οδηγίε, έχει εγγύηση. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε προϊόν. Και magnetic cable for micro USB M2. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η micro USB υποδοχή είναι μαγνητική. Δηλαδή, καταρχήν Ωραίο σακουλάκι, εντάξει, απλό. Είναι αυτό εδώ το καλώδιο. Το πήρα σε. Όπω βλέπετε, κολλάει. Το πήρα σε gold. Έχει και άλλα χρώματα. Απλά για κάποιο λόγο πήρα αυτό. Τώρα, τι να σα πω, μου άρεσε. Είναι ένα micro USB, σε κανονικό USB, το οποίο από ό,τι βλέπω μέσα έχει και για ρεύμα ε, υποδοχέ, για μεταφορά ρεύματο, αλλά και για δεδομένων. Και το ιδιαίτερο αυτού του καλωδίου είναι ότι αυτή εδώ η υποδοχή είναι μαγνητική. Που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το βάλω στο κινητό μου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στο δικό μου προεξέχει οπότε είναι εύκολο να τραυματιστεί. Πολύ απλά χωρίς σκόπου, Απλά το βάζεις, τσακ, κουμπώνει και φορτίζει. Όπως βλέπετε η υποδοχή που κρατάω στο κινητό επάνω έχει δύο σειρές με πινάκια. Αυτή εδώ έχει μία σειρά που σημαίνει ότι όπως και να το βαλετείτε πάνω είτε κάτω θα φορτίζει ακριβώς το ίδιο ώστε να μην μπερδεύεστε και να το τοποθετείτε όπω θέλετε. Είναι πρακτικό σε περίπτωση που δεν θέλετε να τραυματίσετε το τηλέφωνό σα. Αρκετέ φορέ έχω πάρει παραμάζωμα και κινητά και οτιδήποτε τάμπλετ καθώ περνούσε και κατά λάθο έμπλεξα πάνω σε ένα φορτιστή. Οπότε, τάκ, έφυγε και εσεί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Έχει για όλα τα κινητά, έχει για iPhone. Εγώ πήρα γι' αυτό και σκοπεύω στο τάμπλετ τουλάχιστον και στο κινητό να πάρω άλλο ένα για να τα έχω έτσι. Τα δω και αν φορτίζει κανονικά, Βασικά, να το δούμε μαζί. Αν δίνει όντω ρεύμα, θα το βάλω επάνω σε ένα φορτιστή της Samsung. Αν δείτε, όντω έχει αρχίσει να φορτίζει. Τάκ, τραβάω, σταματάει η φόρτιση και ξεκινάει η φόρτιση. Πραγματικά εντυπωσιακό, χρήσιμο είναι. Και περνάμε στο επόμενο αντικείμενο που έχει μέσα. Το επόμενο αντικείμενο είναι ένα Mi Band 2. Το έχετε δει, έχετε δει το review από μένα. Το φοράω συνέχεια. Έχω καταντυπωσιαστεί. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι μπορεί να σου στέλνει ειδοποιήσει και από Facebook και από ε, διάφορα προγράμματα στον υπολογιστή. Όποια εσύ θέλει να προγραμματίσει, και όχι μόνο. Από τότε που το πήρα, δεν το έχω βγάλει από το χέρι μου. Έχω πάρει λουράκια. Θα πάρω κι άλλα στην πορεία. Και μπορώ να πω ότι ίσω είναι το gadget το οποίο έχω αγαπήσει πιο πολύ από όλα μέχρι τώρα από όσα έχω χρησιμοποιήσει. Το συγκεκριμένο θα πάει για δωράκι, οπότε θα με επιτρέψει να το αφήσω σφραγισμένο όσοι θέλετε. Απλά τσεκάρετε κάπου εδώ πέρα θα παίζει ένα βίντεο και το review και το unboxing αν θέλετε να το δείτε. Και περνάμε στο επόμενο, το οποίο είναι κάτι, τώρα να σας πω φαίνεται ψιλοβλακία, αλλά το είδα και εντυπωσιάστηκα. Είναι αυτά εδώ τα τέσσερα μικρά πραγματάκια. Με έχουν πει τι ειναι είναι αυτές. Λοιπόν, αυτό κάνει 60-70 λεπτά. Είναι τέσσερα αντικείμενα τα οποία πόσο έχω δει μπαίνουν στα δάχτυλα. Δηλαδή, στην ουσία εσύ το φορά κάπω έτσι στο δάχτυλό σου και καλά. Και καλά, αν κάτσει καλά. Απλά είμαι ένα περίεργο και θέλω να το δοκιμάσω. Το φορά πάνω στο δάχτυλό σου και με το που το ενεργοποιήσει βγάζει ένα φω. Οπότε, όταν είναι βράδυ, έχω δει με αυτό εδώ το πράγμα, καθώ το φορά όλα τα δάχτυλα από ένα, μπορεί να κάνει διάφορα σχήματα στον αέρα. Δηλαδή, σε φάση να σχεδιάσει ε διάφορα όμορφα πραγματάκια. Στην ουσία αερογραφία με LED φως, το οποίο βέβαια μου φαίνεται ψιλοβλακία αλλά ήμουν τόσο περίεργος να το δω να το δοκιμάσω. Εντάξει, με 60 λεπτά έχει, οπότε λέω γιατί να μην το πάρω, αυτό παίζει να είναι και τελώς βλακία. Αλλά ναι, ήμουν περίεργος και έτσι έχει τέσσερα χρώματα, πράσινο, λευκό, μπλε και κόκκινο. Θα δοκιμαστεί το βράδυ, να δω αν όντως αξίζει. Περνάμε στο επόμενο, και από ό,τι βλέπω, παίζει να είναι το τελευταίο πακέτο, το τελευταίο αντικείμενο. Μικρό πακέτο βέβαια, αλλά Σα το έχω ξαναδείξει στο παρελθόν. Το έχετε δει σε eBay unboxing την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά το βλέπετε κανονικά ε, σε GearBest unboxing. Τι γίνεται τώρα, Το προηγούμενο είναι ένα micro USB hub. Το προηγούμενο που σας είχα δείξει είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημά του λοιπόν ήταν το ότι ενώ εγώ μπορούσα να διαβάσω δεδομένα, δηλαδή το συγκεκριμένο τι σου προσφέρει, το βάζεις το tablet σου σε μια micro USB και έχει πάνω δύο υποδοχές για USB και μια micro που σημαίνει ότι εσύ μπορείς ταυτόχρονα και να το φορτίζεις αλλά και να συνέσεις κάποιο πληκτρολόγιο, κάποιο σκληρό, κάποιο φλασάκι. Οπότε στην ουσία σου εξασφαλίζει φόρτιση, κάτι το οποίο είναι βασικό, και υποδοχέ για διάβασμα δεδομένων. Το πρόβλημα είναι το εξή, ότι το προηγούμενο που είχα αγοράσει είχε θέμα αυτό εδώ. Δεν φόρτιζε καθόλου, ήταν άχρηστο. Οπότε στην ουσία και δεχόταν μόνο τη μία από τι δύο. Μόνο τη μία από τι δύο θύρε. Οπότε στην ουσία δεν έκανα και κάτι ιδιαίτερο. Ήταν σαν να έχω ένα απλό TG. Θέλησα να πάρω άλλο ένα, να δώσω άλλη μια ευκαιρία αυτή τη φορά στο Gearbest. Προκειμένου να δω αν αξίζει. Εάν δουλέψει, είναι πρακτικό. Ειδικά όσοι έχετε Windows tablet ή Dual OS tablet, έχετε δει ότι πολλέ φορέ χρειάζονται update. Και αν δεν έχει χώρο, σου λέει βάλει ένα φλασάκι να κατεβάσει το λογισμικό και να κάνει το update. Το θέμα, το θέμα όμω είναι ότι καλό ή κακό παίρνει αρκετή ώρα να γίνει όλο αυτό και πρέπει να το βάλει στο ρεύμα, ιδάλλω κομπλάρει όλη η διαδικασία έτσι δεν μπορείς και να βάλεις ένα φλασάκι επάνω να, κάνει το update, να το αφήσεις να κάνει το update ούτε και να το φορτίζεις. Οπότε αυτό εδώ το πράγμα προσφέρει μια λύση στο θέμα. Αυτό ήταν σήμερα το unboxing, απλά πραγματάκια, μικρά πρακτικά. Τώρα πρακτικά, αυτά εδώ τα μικρούλια τόσο πρακτικά δεν τα λες, είναι για βλακεία. Αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο και με το παραπάνω, να σας πω την αλήθεια με το Mi Band, με αυτό εδώ και με αυτό εδώ. Οπότε εν ολίγης, μπορώ να πω ότι υπερκαλύπτομαι. Αυτά ήταν τα πραγματάκια παιδιά. Μικρό το unboxing το σημερινό. Αλλά ναι, το περίμενα πώ και πώ να έρθει. Είναι πραγματάκια τα οποία θα μου λύσουν κάποια προβλήματα. Εντάξει, αυτά εδώ είναι ψηλοανοησίε. Μικρό το unboxing. Τα δύο από αυτά θα μου λύσουν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η φόρτιση. Αυτό εδώ ελπίζω να δουλέψει να τα πάει καλά. Θα σα πω στα σχόλια την ώρα που μοντάρω το βίντεο στην περιγραφή δείτε θα σας λέω εάν έχει δουλέψει ή όχι. Αυτά εδώ είναι για ένα παιχνίδι πιο πολύ να δούμε τι γίνεται. Και αυτό εδώ θα πάει για δωράκι. Οπότε στην ουσία ένα μικρό ξεπακετάρισμα αλλά νομίζω ότι ήταν περιεκτικό. Check it now. Κώστας ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και να τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά.